πάθος με το οποίο οι συμμαθητές μας όλοι αντιμετωπίσαμε τους Εγγλέζους όπως έρχονταν από κάτω. Ο Ανδρέας Μαϊμαρίδης θυμάται. Ήταν ένα από τα παιδιά του Παγκύπρου Γυμνασίου που ψήφισαν τον κίνδυνο και έκαναν μάχη με τους Άγγλους, έχοντας μόνο πέτρες και ξύλα για να αντιτάξουν στα όπλα. Ήταν ουσιαστικά μια οργανωμένη αυτοθυσία των μαθητών, οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κατεβάσουν τον Αγγλικό στρατό στη Λευκοσία. Τον λόγο μας τον εξηγεί ο κύριος Ανδρέας. Πολλές ομάδες είχαν εγκλωβιστεί για να αναγκαστούν αγγλικά στρατεύματα να φύγουν από τα ορεινά που ερευνούσα για τις ανταρκτικές ομάδες και να κατεβούν να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις στην πόλη. Οι μαθητές του Παγκυπρίου πλήρωσαν βαρύ το τίμημα αφού οι Άγγλοι κατάφεραν να μπουν στο σχολείο και να εγκλωβίσουν τα παιδιά στη σκάλα που ανέβαινε στην ταράτσα της Σεβερίου. Με τις εικόνες από το ίδιο σημείο να ξυπνούν στη μνήμη του κύριου Ανδρέα. Πολλούς όπως φεύγαν τους εκτυπούσαν οι Εγγλέζοι ανηλαιώς. Με συνέπεια 15-20 μαθητές να τραυματιστούν. Η είσοδος στη στέγη της Σεβερίου γίνεται δύσκολα. Και μπορεί ο κύριος Ανδρέας να μην έχει την νιώτη, είχε όμως σήμερα το πρωί τη δύναμη και τη θέληση μετά από 65 χρόνια να ανέβει σε μία ταράτσα στην οποία γράφτηκαν ηρωικές στιγμές. Και όταν πλησιάσαν από εδώ, από δύο κατευθύνσεις, άρχισε ένας άγριος λιθοβολισμός, ο οποίος διάρκεσε περίπου 2 ώρες. Χρειαστήκαν να φέρουν 2 φορές ενισχύσεις για να κάψουν την αντίσταση όχι μόνο των πάνω που ήταν, των παιδιών που ήταν πάνω, αλλά και των παιδιών που ήταν κάτω και των μαθητριών που ήταν απέναντι στην αυλή της Αρχιεπισκοπής. Η εξέγερση κατεστάλλει, ωστόσο οι μαθητές είχαν πετύχει το στόχο τους. Πλήρωσαν όμως βαρύ τίμημα, αφού η μάχη άφησε πίσω τις δεκάδες τραυματίες αλλά και καταδικασθέντες μαθητές σε φυλάκιση. Μάλιστα, μερικές από τις επιστολές μαθητών που πέρασαν μήνες στα κρατητήρια, κάνοντας μάθημα μέσα από τη φυλακή, διασώζονται σήμερα στο Μουσείο του Παγκυπρίου. Αν απέτυχα, λέει τον γυμνασιάρχη του κ. Σπυριδάκη, σας παρακαλώ να μου στείλετε την ύλη και κατάλογο βιβλίων για να προπαρασκευαστώ για τις εξετάσεις. Ενώ το Παγκύπριο έμεινε με διαταγή του κυβερνήτη κλειστό για 8 μήνες για εκείνη τη σπουδαία μάχη, την οποία κανένας μαθητής δεν ξέχασε. Κανένας μας δεν σκεφτόταν ούτε για τη ζωή του ούτε για το αύριο του. Κανένας. Και οι τότε μαθητές δίδαξαν αυτό που σχεδόν 2.500 χρόνια πριν αναφώνησε ο Περικλής. Το εύδαιμον το ελεύθερον και το δε ελεύθερον το εύσυχον.